και θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά ήταν αυτός που έτρεχε τα πάντα σε οργανωτικό επίπεδο και διοικητικό, αν πούμε έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε έφορο, τον κύριο Πασχάλη Καραγιάννη, ο οποίος είναι στην Αλία Καραγιάννης. Κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα το Λίμπερο. Καλησπέρα. Έφορος. Αυτός είναι η ορολογία σας. Έφορος. Έφορος. Όπως όλοι οι τμηματάρχες των τμημάτων του συλλόγου. Όλοι είναι έφοροι. Από το ποδόσφαιρο μέχρι το μπάσκετ γυναικών, το βόλεϊ γυναικών, όλοι είμαστε έφοροι. Ακριβώς. Η χρονιά, αυτή η σύντομη χρονιά αγωνιστικά, από θέμα αγώνων, γιατί προπονητικά η χρονιά ήταν μεγάλη, ολοκληρώθηκε με τον στόχο να έχει επιτευχθεί για τον Άρη, που ήταν η επιστροφή, η άνοδος μάλλον, όχι να πω επιστροφή, η άνοδος στην Β' Εθνική. Νομίζω ότι έφυγε ένα βάρος, γιατί σαν Άρης είχατε βάρος και πίεση για την άνοδο, έτσι. Ακριβώς. Όταν είσαι Άρης δεν μπορείς να παίζεις αυτές τις κατηγορίες, πρέπει να ανέβεις πιο ψηλά. Πρέπει να δώσεις όραμα στα παιδιά, όραμα στον κόσμο, και από τη στιγμή κατά την οποία αναλάβαμε ένα τμήμα το οποίο έχει τέτοια τεράστια ιστορία, έτσι, δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με την πραγματικότητα που ήταν μέχρι πριν από ένα χρόνο. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση ομολογουμένως, και νομίζω και η χρονιά γενικά ήταν δύσκολη. Πείτε μας και εσείς λίγο η καθημερινότητα, πόσο δύσκολη είναι σε ένα άθλημα το οποίο... εντάξει, γενικά το πόλο περνάει μια κρίση, σαν άθλημα γενικότερα σε όλες τις κατηγορίες, οικονομική κρίση, όπως όλη η χώρα βέβαια. Αλλά του Άρη το πόλο είναι ιδιαίτερο τμήμα. Δηλαδή, όπως είπατε, έχει ιστορία, έχει βαρύ σκουφάκι, θα πω εγώ, δεν θα πω φάνερα, αλλά θα πω ότι έχει βαρύ σκουφάκι. Και ομολογουμένως, γενικά και έτσι πως είναι το πρωτάθλημα, για τον κόσμο που δεν ξέρει, κάνετε προετοιμασία 10 μήνες και παίζετε ένα μήνα ουσιαστικά, έτσι. Ακριβώς. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζατε σε όλο αυτό το, κοιτάξτε, το διάστημα? Πέρυσι, όπως γνωρίζετε, πέρυσι τον Οκτώβριο, πριν από κοντά 2 χρόνια, όταν μπήκα στη διοίκηση του συλλόγου για το κολυμβητικό τμήμα, η υδατοσφαίρις είχε διαλυθεί. Είχε διαλυθεί και είχε μείνει μόνο ένα δελτίο. Μετά από μεγάλες παρενέσεις του Παναγιώτη του Τσολακούδη και του Τάσου του Τσικάρη, που είναι παλιές δόξεις του τμήματος, το Φεβρουάριο είπα να αναλάβω και το πόλο μαζί με το κολυμβητικό τμήμα, γιατί εγώ βγήκα από το Κολύμβι. Εγώ ήμουν εθνική ομάδα στο Κολύμβι και η αδερφή μου, και καταλαβαίνετε ότι εκεί πήγα στην αρχή. Ναι, λογικό. Επειδή όμως έπαιξα και λίγο πόλο και με όλα αυτά τα παιδιά, και με τον Παναγιώτη τον Τελακούδη και με τον Τζικάρη και με τον Σιμονόπουλο, είχα και αθλητικές εικόνες και φιλία, και πάντα μας συνέβη το υγροστήσιο. Καθίσαμε και είπαμε πώς μπορούμε να ξαναφτιάξουμε την ομάδα. Ήταν εκπληκτικά πάρα πολύ δύσκολο, παίρνοντας μόνο ένα δελτίο, και αυτό... καταλαβαίνετε το μάζεμα το περσινό, το οποίο παρόλα αυτά ήταν πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ επίπονο, δεν κατάφερε όμως να μας κρατήσει την κατηγορία. Ήταν πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά δεν μπόρεσε να ευωδώσει. Πέσαμε. Πέφγοντας το καλοκαίρι πέρυσι, βάλαμε ένα στόχο, μπορώ να σας πω και ένα όρκο, να ξαναφτιάξουμε το τμήμα από την αρχή. Να κάνουμε ακαδημίες, να κάνουμε γυναικείο και να βάλουμε τις βάσεις το πόλο του Άρη να μην είναι μόνο σήμαντο, να μην είναι μόνο το ανδρικό, να είναι και ακαδημίες και παιδών και μινι παιδών και εφήβων και κορασίδων και γυναικών. Όπως είδατε, κατεβάσαμε και γυναικεία ομάδα. Ναι. Στην αρχή βέβαια, τον Σεπτέμβρη μήνα, ήμασταν πάρα πολύ φοβισμένοι. Δεν ξέραμε πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος στο κάλεσμα το οποίο κάναμε για να έρθει να επανδρώσει το τμήμα. Και κάπου ήμασταν έτσι λίγο φιδωλοί και σε δηλώσεις και σε όλες μας τις ενέργειες. Αυτό όμως ξεπεράστηκε μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, όταν αρχίσαμε και μαζεύσαμε τα πρώτα 40-50 παιδιά, και το Μάρτιο μήνα γίνανε 60. Καταλαβαίνετε ότι 60 παιδιά στις ακαδημίες μας δώσανε οξυγόνο, μας δώσανε μια οικονομική αυτάρκεια. Να μην
να το πω έτσι, να μην ματώνουμε κάθε μήνα να πληρώνουμε τους προπονητές, τουλάχιστον να βγαίνουν τα έξοδα των προπονητών και από εκεί και πέρα να υπάρχουν μόνο τα έξοδα της ανδρικής και της γυναικείας ομάδας, τα οποία προσπαθήσαμε να τα καλύψουμε με τους χορηγούς. Φυσικά είναι πολύ μεγάλα τα έξοδα, δεν καλύπτονται με τα έσοδα των χορηγών. Οι χορηγοί μας καλύψανε γύρω στις 5.000 ευρώ, όταν μόνο τα παράβολα τα οποία χρειαστήκανε για την ανδρική και για την γυναική ομάδα ήταν 2.500 ευρώ. Από εκεί και πέρα για τις μεταγραφές μας, για να έρθουν παιδιά στο σύλλογο, πληρώνουμε ένα παράβολο. Φανταστείτε ότι τα παράβολα και για το ανδρικό και για το γυναικείο ήταν της τάξης των 3.800 ευρώ. Απίθανο. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι ο Άρης ήταν υπόδειγμα ομάδας. Είχε σκουφάκια, μπουρνούζια, μαγιό, φόρμες, βερμούδες, δύο μπλούζες, καλή μπλούζα από νομών που τη φορέσαμε την Κυριακή. Και την καθημερινή μας την μπλούζα με τους χορηγούς μας. Αυτά, συγγνώμη Διακόπτη, είναι μικρά στοιχεία αλλά σημαντικά. Δηλαδή ότι ακόμα και το ντύσιμο της ομάδας ήταν ομοιόμορφο, ήταν σοβαρό. Αυτό εκπέμπει μια υγεία. Επιτρέψτε μου να πω. Δηλαδή δεν είναι, μην το βλέπει ο κόσμος, εντάξει πήγα ένα μπλουζάκι. Όχι, και το μπλουζάκι είναι σημαντικό. Το ότι δείχνει ότι υπάρχει οργάνωση και ότι ξεκινάει κάτι από την αρχή ουσιαστικά, έτσι. Ακριβώς. Ένα πολύ μεγάλο έξοδο, το οποίο δεν το είχα προϋπολογίσει, ήταν η τελική φάση, δηλαδή που ζήτησα κάτω στην Ομοσπονδία να γίνει η τελική φάση της γάμα κατηγορίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, μέσα στο σπίτι μας, στο Ποσειδόνιο, για να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους Αριανούς να παρακολουθήσουν τους αγώνες και να μας βοηθήσουν όπως και μας βοήθησαν. Και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά από τους συνδέσμους που βρέθηκαν στην κερκίδα μετά από πολύ καιρό σε ένα μάτς του Πόλο και πραγματικά ήταν ο 8ος παίκτης μας. Πραγματικά, πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο έξοδο. Φανταστείτε ότι έπρεπε να φιλοξενήσουμε άλλες 6 ομάδες και τους διαιτητές. Δηλαδή ήταν ένα έξοδο το οποίο αγγίζει τις 3.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ τον προϋπολογισμό. Έχει φύγει ο προϋπολογισμός από τα στάνταρ τα οποία είχαμε βάλει. Δεν πειράζει, τουλάχιστον η χαρά της ανόδου, η χαρά της πολύ καλής εμφάνισης, η χαρά της δημιουργίας ξανά ενός τμήματος υγιούς είναι τόσο μεγάλη που εγώ τα βάζω αυτά δευτεροτρίτα. Από τη στιγμή κατά την οποία τα είχαμε, τα χρήματα αυτά τα βάλαμε. Τώρα με τον καινούριο χρόνο θα προβλέψουμε και κάποιες άλλες παραμέτρους, τις οποίες θα χρειαστούν είτε για την ενδυνάμωση της ομάδας, ώστε να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για τη Β' Εθνική, γιατί η Β' Εθνική δεν είναι εύκολη κατηγορία. Είναι μια κατηγορία ανάμεσα στον πρωταθλητισμό και στον ερασιτεχνισμό. Ναι. Καταλάβατε. Και να πούμε πάλι ότι αυτού πρέπει να ετοιμάσουμε και τα πιτηρίκια μας. Έτσι. Φέτος ο Άρης θα παραταχθεί παντού, σε όλα τα ηλικιακά, πλήρης. Έτσι, σημαντικό και αυτό. Σημαντικό και αυτό. Και βέβαια να πούμε και στον κόσμο, το αναφέραμε και χθες μιλώντας με τον προπονητή τον Αγίου του Παυλίου, ότι και πάλι τις βέβαια το θέμα είναι το ίδιο. Δηλαδή γίνεται μια προκριματική φάση και μια τελική φάση, που σημαίνει δηλαδή ότι είναι πολύ δύσκολο το να. Βασικά δεν θέλει στραβοπάτημα, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή πάλι δεν είναι ένα πρωτάθλημα που θα μια ήττα. Κοιτάξτε, θα γίνει ένας πρώτος γύρος. Η πρώτη φάση έχει τώρα δύο γύρους. Έχει τον πρώτο και τον δεύτερο γύρο. Ο πρώτος γύρος θα γίνει το Μάρτιο, ο δεύτερος γύρος θα γίνει το Μάιο. Από εκεί και πέρα οι τρεις πρώτοι κάθε ομίλου θα πάνε να παίξουν στα play-off και οι δύο οι τελευταίοι θα παίξουν στα play-out. Στα play-off που θα παίξουν θα γίνει πάλι ένας όμιλος των 5 ομάδων που από εκεί θα προκριθούν οι δύο για την τελική φάση της Β. Είναι στην ουσία μια διπλή φάση και από εκεί και πέρα υπάρχει μια δεύτερη φάση και μια τρίτη φάση. Είναι βέβαια πάλι σύστημα pool, σύστημα ομίλων. Δεν είναι από την αρχή μέχρι το τέλος να παίζει συνέχεια. Ναι. Σίγουρα είναι μικρό το πρωτάθλημα. Γίνεται για οικονομικούς λόγους, γιατί είναι
χαλεπή η καιρή και καταλαβαίνετε ότι και για την Ομοσπονδία χαλεπή αλλά και για τις ομάδες. Άλλο είναι να πούμε ότι θα κάνουμε ένα ταξίδι στην Αθήνα και θα μείνουμε 4 μέρες και άλλο είναι να κατέβουμε στην Αθήνα 5 φορές. Έτσι, πολύ σημαντικό. Και είναι μεγάλο έξοδο και για εσάς που όπως είπατε είναι δύσκολες οικονομικές συνθήκες για όλη τη χώρα, για όλο τον αθλητισμό και κυρίως για τα εραστεχνικά, θα πούμε, γιατί στη στιγμή το Πόλο του Άρη θεωρείται εραστεχνικό, είναι πάρα πολύ δύσκολο ομολογουμένως. Και όπως είπατε, και η Ομοσπονδία αδυνατεί να καλύψει πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Δηλαδή, και η Ομοσπονδία είναι σε. Φανταστείτε ότι είχαμε 2 αθλητές από την Κύπρο, ας είναι καλά ο Τάσος Τσικάρης, έναν αθλητή από την Αθήνα, τον Γιάννη τον Περπερίδη, που σπουδάζει βέβαια στα Γιάννενα, και 2 αθλητές, έναν από την Κοζάνη και έναν από την Ιταλία. Το Βαγγέλη το Χαραχλέ. Δηλαδή, αν μαζέψουμε και αυτά τα έξοδα, ξεφεύγεις. Έτσι. Ήταν υπερπροσπάθεια. Με καταλαβαίνετε για τι την... εννοώ. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Για την επόμενη χρονιά τώρα μπορούμε να οριοθετήσουμε στόχους ή αναλόγως θα δείτε πώς θα κυλήσει και θα μπορέσετε να μιλήσετε. Κοίταξε, πάνω απ' όλα ο πρώτος στόχος είναι η παραμονή. Και επειδή ο Σεπτέμβριος θα μας δείξει με το πλήθος των παιδιών το οποίο περιμένουμε να έρθει το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στην πισίνα και να ενταχθεί στην ομάδα, ανάλογα με το πλήθος των παιδιών θα απλώσουμε και τα πόδια μας. Και ανάλογα με το πόσο καλά θα πάει η ομάδα του ποδοσφαίρου και δώσει ο κύριος Καρυπίδης το 15% που δικαιούται ο ΑΣ για να μπορέσει επιτέλους και ο ΑΣ να μοιράσει κάτι από τα έσοδα που θα πάρει από το ποδόσφαιρο στα υπόλοιπα τμήματά του. Γιατί εδώ και 2 χρόνια, και πέρυσι και φέτος, επειδή ήμασταν γάμα εθνική και τα έσοδα ήταν πενιχρά του συλλόγου, με το ζόρι μπορούσαμε να πληρώσουμε τους υπαλλήλους του συλλόγου και το αέριο στο γυμναστήριο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι και αυτό όλα το θέμα τμήματα... θα λυθεί με τον κύριο Καρυπίδη. Έτσι. Όλα τα τμήματα έχουν οικονομικό πρόβλημα. Πάρα πολλά τμήματα ανεβήκανε κατηγορίες, όπως το μπάσκετ γυναικών, το βόλεϊ γυναικών, η πυγμαχία που πήγε πάρα πολύ καλά, το κολύμπι επίσης που πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή όλα αυτά τα τμήματα θέλουν και αυτά βοήθεια. Με εξιδίων πόρων φτάνουμε μέχρι ένα σημείο, έχει ένα ταβάνι. Μετά θέλουμε τη βοήθεια του συλλόγου. Και η βοήθεια του συλλόγου έρχεται από τους φίλους του Άρη. Και ένα μεγάλο κομμάτι είναι το ποδόσφαιρο, το ποδοσφαιρικό τμήμα. Έτσι. Είναι και πρέπει επιτέλους να κάνει πράξη και ο κύριος Καρυπίδης τα 300 χιλιάρια τα οποία έχει υποσχεθεί στον ΑΣ. Ναι. Νομίζω ότι και αυτό μπαίνει, έχει μπει και σε μια ροή και αυτό το κομμάτι από τον κύριο Καρυπίδη. Απλά και εκεί πρέπει να λυθούν κάποια θέματα όσον αφορά την εταιρεία και τα σχετικά, την καινούργια εταιρεία. Έτσι, για να τελειώνει. Έτσι. Είναι μια κατάσταση γενικά υπάρχει που πολύ καλή επηρεάζει. Υπάρχει πάρα πολύ καλή πρόθεση. Μετά είναι... έχουμε και το άλλο το κομμάτι των μαγαζιών, τα οποία και από εκεί περιμένουμε ο ΑΣ να έχει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Δηλαδή δυστυχώς... ο ΑΣ να είναι σίγουροι οι Αριανοί ότι μόνο προς το καλύτερο θα πηγαίνει. Όπως και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αυτό αφού γκράζομαι και από τις κινήσεις του ποδοσφαίρου, όπως και του μπάσκετ, αλλά σίγουρα πηγαίνοντας καλά το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, τραβάνε όλο το σύλλογο. Το σύλλογο θα έχει τη δυνατότητα να επενδύσει στα τμήματά του και στους χώρους του. Είναι σημαντικό. Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια αυτά που γίνανε έχουν επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το σύλλογο σε όλα τα επίπεδα. Και... τώρα προσπαθεί γενικά ο Σύλλογος, αναφερόμαστε στο Πόλο βέβαια, αλλά γενικά ο Σύλλογος προσπαθεί να κάνει μια επανεκκίνηση σε πολλά κομμάτια του. Έτσι, είτε αυτό είναι ο ασυντέχνης, είτε αυτό είναι το ποδόσφαιρο, είτε αυτό είναι τα αθλήματα. Θα γίνει επανεκκίνηση. Θα γίνει σιγά σιγά. Πρέπει να λυθούν κάποια θέματα τα οποία είναι και νομικής φύσεως. Τα ξέρετε κι εσείς, είναι για τα μαγαζιά, παράδειγμα. Γνωρίζω ότι κάποια πράγματα παλιότερα ήταν νομικής φύσεως, δεν μπορούσαν να γίνουν. Εντάξει. Ήταν ένα μπέρδεμα. Τώρα μπορούν να γίνουν, τώρα σιγά, τώρα σιγά, να γίνουν ναι, όλα. Ακριβώς. Και επειδή έχω γνώση του θέματος των μαγαζιών, σας λέω ότι από τα μαγαζιά περιμένουμε πολύ μεγάλη βοήθεια. Είτε τα πάρει ο κύριος Καρυπίδης, είτε τα βγάλουμε σε πληστηριασμό, περιμένουμε πολύ μεγάλη βοήθεια. Πάντως όλοι οι Αριανοί πρέπει να βάλουν στο μυαλό τους ότι ο Άρης δεν πάει από μόνος του μπροστά. Πρέπει όλοι οι Αριανοί να τον βοηθήσουν, είτε με την παρουσία τους, είτε με την οικονομική τους βοήθεια, είτε ακόμη και με το να έρθουν
να συνδιοικήσουν μαζί με όλους εμάς που είμαστε στα τμήματα. Τίποτα δεν πάει μόνο του. Έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Κύριε Καραγιάννη, εγώ να ευχαριστήσω για την συνομιλία, να ευχηθώ ό,τι καλύτερο για εσάς προσωπικά και για το τμήμα Πόλο και γενικά για το Κολύμβη, γιατί το υγρό, το τμήμα και της Κολύμβης και του Πόλου έχουν δώσει πολύ μεγάλες επιτυχίες στον Άρη στο παρελθόν και νομίζω ότι πρέπει να είναι αρκετά ψηλά και να γίνεται μια παραγωγική διαδικασία, όπως είπατε και εσείς, από μικρές ηλικίες να φτάνει σε ένα ηλικιακό επίπεδο το οποίο να προσφέρει στην ομάδα και στον αθλητή βέβαια, έτσι, γιατί και αυτό είναι το σημαντικό. Και ο αθλητής να κερδίζει από την ανασχόλησή του με αυτό στον Άρη και ο Άρης βέβαια να κερδίζει. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.